Βρε το, προσπάθησε μια. Δεν της βγήκε. Δεν το βάλε όμως κάτω. Συνέχισε και δεύτερη φορά. Και άντε πάλι και δώσου πάλι και ντουμ πάνω να στο πλοίο η σαμπάνια. Τελικά στην 286η φορά έγινε το θαύμα. Η Δέσποινα Βανδύ επιτέλους έσπασε τη σαμπάνια, διότι αυτό το πλοίο δεν θα έφευγε ποτέ από το λιμάνι του Πειραιά. Ο σωστός καλλιτέχνης είναι αυτός που βρίσκεται πάντα μαζί με το κοινό του. Κατεβαίνει από την πίστα και τον πλησιάζει στο τραπέζι, όπως η Άτζελα καλή ώρα. Καλά, και αυτός Δημήτρη Παλικάρη δεν μπορούσε να κάνει μια φράπη και να πιάσει την Άτζελα πριν γίνει ένα με τη μοκέτα. Η πολιτική έχει πολλές δυσκολίες. Μία σε έχουν πρώτο πλάνο και μία χάρισε από προσώπου γης. Και οι φόβοι γεννηματά με τον Κώστα Σιμίτη είχαν και αυτοί το παραστράτημά τους. Λοιπόν, τι μπορεί να συμβεί στα καλά καθούμενα, έτσι. Εκεί πραγματικά που τραγουδάς, πέφτεις και πώς γίνονται όλα αυτά. Και ειδικά, πραγματικά την Άτζελα Δημητρίου, γιατί έτυχε οι εικόνες αυτές, δεν είναι δικές μας αποκλειστικές τότε που τραγούδισε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Και βέβαια θέλω να πω ότι δεν φταίει η ίδια η Άτζελα Δημητρίου. Φταίνε οι διοργανωτές. Γιατί όπως έχω πει, ήταν μια εξέδρα κανονικά. Στη γωνία μιας εξέδρας δεν υπήρχε. Είχε πάτωμα κενό, κανονικά, υπήρχε κενό. Υπήρχε όμως η μοκέτα από πάνω και δεν φαίνονταν τίποτα. Και η κοπέλα πάτησε ακριβώς στη γωνία και βρέθηκε. Ακριβώς. Αυτά κάνουν βέβαια, αυτά τα φορές πράγματα κάνουν οι αλλοδαποί εργάτες οι οποίοι εργάζονται πραγματικά. Σωστά και αυτό. Αλλά είναι λίγο επικίνδυνα αυτά, γιατί μπορεί εμείς να γελάμε, να το διασκεδάσουμε, αλλά μπορεί να τραυματιστούμε. Να σου πω τώρα, βλέπω τον Παπαδανασίου, ξέρω εγώ, που πάει να κάνει κάτι και του πέφτει το παντελόνι. Σηκώνεται, λέει, εντάξει, έλεος πια. Εντάξει. Λοιπόν, Νίκη, ο λόγος σε σένα βέβαια για με κάποια εκδήλωση που έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ναι, έχουμε μια εκδήλωση που έγινε στην Ευκαρπία, ένα live shooting. Εμείς πήγαμε εκεί, το παρακολουθήσαμε. Να σου πω κάτι, τι διαφορά έχει το live shooting με το. Με μια επίδειξη μόδας. Έτσι απλώς για να μαθαίνουν και οι τηλεθεατές. Ναι. Το live shooting δεν γίνεται πασαρέλα με ρούχα κτλ. Γίνεται φωτογράφηση, live φωτογράφηση. Είναι το backstage δηλαδή κανονικά μια φωτογράφηση. Ναι, είναι, όχι, δεν είναι το backstage, είναι μπροστά στο κοινό γίνεται. Βγαίνουν τα μοντέλα, είτε με ρούχα είτε με εσόρουχα. Απλά φωτογραφίζονται, δεν κάνουν πασαρέλα. Γυμνά βγαίνουν. Βγαίνουμε εσόρουχα, τα έχουμε. Εντάξει. Όχι, και λέω όμως έχει τίποτα. Ξεφτεί. Λέω όμως έχουμε τίποτα γυμνό έτσι να ανοίξει το κόρη του οφθαλμού μας λίγο περισσότερο. Συμφωνώ. Είναι κάτι διαφορετικό πάντως αυτό το event από τα άλλα. Είναι λίγο διαφορετικό. Θα το δείτε, έχει μια έκπληξη μέσα. Ωραία λοιπόν, τι καθόμαστε τότε. Πάμε να το έλα, πάμε, πάμε, έλα, φύγαμε. Down.
watch this. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, don't stop it. Get stupid, get stupid, don't stop it. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία τελική εικόνες που έχουμε δει, αλλά θέλω να μου πεις, υπάρχει εδώ στη Θεσσαλονίκη δουλειά για τα μοντέλα, Νίκη μου? Γιατί αυτές οι δουλειές είναι πολύ περιορισμένες, ναι, τελικά. Αρκετά. Από ό,τι ακούω και εγώ από το χώρο και αυτά, δεν πολύ υπάρχει δουλειά για τα μοντέλα σήμερα. Όπως φυσικά και γενικά για αυτό το χώρο είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα, αλλά γενικότερα στην Ελλάδα τα περισσότερα μοντέλα φεύγουν εξωτερικό. Γιατί έχουν μέλλον. Μα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση πάρα πολύ, γιατί τις προάλλες γνώρισα κάποια κορίτσια τα οποία κάνουν δουλειά στην Τουρκία. Λέει, δουλεύω στην Τουρκία. Αυτό, πολύ δουλειά στην Τουρκία. Πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, η Τουρκία ανεβαίνει πάρα πολύ. Και στα μαγαζιά, η αγορά. Ξέρεις τι, στην Τουρκία υπάρχουν πάρα πολλές βιοτεχνίες, Δημήτρη, και νομίζω ότι σε κάθε αλλαγή εποχή, κάθε αλλαγή της εποχής που γίνεται, χρειάζονται πάρα πολλά μοντέλα όσον αφορά να κάνουν τους οδηγούς τους. Έτσι ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά. Αλλά θα μου πεις τώρα, ολόκληρη Τουρκία με 80 τόσα εκατομμύρια, τι έχουν ανάγκη την Ελλάδα? Η Τουρκία μας έχει πάρει τα πάντα. Σύριαλ μας έχει πάρει. Τα μοντέλα μας μας τα έχει μας πάρει. Όπως... έχουμε τι θα πάρει μας εμείς. Εμείς σύριαλ και από την Ρώμα. Ναι, εννοώ ότι την προωθούμε Ελλάδα. Πολύ στην Ελλάδα. Βλέπουν κυρίως και μοντέλα από το εξωτερικό. Το έχω παρατηρήσει. Πολύ εγώ. Σπάνια. Αυτά γίνονται όταν κάνει, πιστεύω, κάποια εκδήλωση ένας πάρα πολύ μεγάλος σχεδιαστής και φέρνει guest star. Δεν μιλάω μόνο για μεγάλα ονόματα, απλά κυρίως λόγω τιμής, επειδή παίρνουν λιγότερα λεφτά τα μοντέλα του εξωτερικού από το... Εννοείς μοντέλα όμως από μοντέλα χώρες Βαλκανικές. Μισό, μισό, να σου πω τώρα κάτι. Μήπως εννοείς μοντέλα τα οποία έρχονται από Ουκρανία, από ναι, ανατολικό. Εκεί το, το οικονομικό είναι πολύ, το budget ναι, γενικά είναι, είναι πολύ πάρα χαμηλό. Πολύ χαμηλό. Γι' αυτό και αυτό χτυπάει βέβαια τα μεροκάματα των Ελληνίδων. Ναι. Γι' αυτό και φεύγουν στο εξωτερικό τα ελληνικά και οπότε μοντέλα. Οι Ελληνίδες φεύγουν στο εξωτερικό. Ναι, δυστυχώς. Έτσι είναι. Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκη, θέλω να μου πεις για τα καλλιστεία που γίνανε προχθές βέβαια, κανονικά, για τα penthouse. Πάρα πολλοί κόσμος, παρουσίαζες εσύ βέβαια, κανονικά. Ναι. Και θα έχουν οι φίλοι μας τηλεθεατές την ευκαιρία να δουν πραγματικά όλη την εκδήλωση. Όλη την εκδήλωση, γιατί την έχουμε βγάλει και εδώ στην εκπομπή. Ακριβώς, σε λίγες μέρες. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε, έτσι, με πάρα πάρα πολύ μουσική και τραγούδι. Πάμε. Επιστροφή λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να καλησπερίσουμε για τους καινούργιους φίλους οι οποίοι έχουν έρθει τώρα στο παρεάκι μας. Μείνετε κοντά μας, γιατί κοντά μας είναι... η Τέκο, χειροκρότημα πράγμα, έτσι θα... Εμείς είμαστε. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε καταρχήν τον Πάνο. Γεια σου Πάνο, είσαι καλά? Γεια χαρά, δόξα τω Θεώ. Αναστασία, σε συμπάθησα από την πρώτη στιγμή βασικά, γιατί έχουμε... έχω Αναστάσεις, Αναστασία, εντάξει, μην αυτό, μου αρέσει το όνομα γενικότερα. Και να σου πω και κάτι, Αναστασία μου, αν θυμάσαι κάποτε το σύριαλ της Αναστασίας που έπαιζε στο Μέγκα, η Αναστασία, ναι. Τότε όλες οι τασούλες, όλες οι φτές το κυρίσαν στο Αναστασία, όλες όμως, δεν υπήρχε τι τασούλα, όχι Αναστασία. Μας έκανε λίγο ζωνιά βέβαια ήταν, Αναστασία, αλλά ήταν εντάξει, πολύ στη μόδα τότε που Αναστασία, ξεπεράστηκε όμως πραγματικά. Και φυσικά ο Γιώργος ο Βασιλιάδης. Καλησπέρα κύριε Βασιλιάδη, τι κάνετε? Σούπερ. Είστε λίγο σοβαρός βέβαια, εντάξει, γι' αυτό σας παίρνω το σοβαρό το ύφος κι εγώ. Λοιπόν, παιδιά, καταρχήν θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στον Κέδρινο Λόφο, έτσι, πρώτο ωραία. Μουσικό φεστιβάλ Κέδρινου Λόφου. Εμφανίζεται εσείς την Πέμπτη. Την Αυλαία, ναι, εμείς το ανοίγουμε. Πραγματικά. Και πείτε μου λίγο καταρχήν για το συγκρότημα, Ντέκο. Δεν θα σου πω για το όνομα. Το όνομα θέλω. Το όνομα. Αυτό, πραγματικά αυτό ήθελα αυτό να το έχουμε οργιστεί να το πάρουμε μαζί μας το μυστικό. Λοιπόν, και δημιουργήσουμε λίγο suspense. Γιατί άλλο δεν μπορούμε στην αρχή. Δεν νομίζω ότι έχω ντεκόρ, ξέρω εγώ. Όχι, όχι. Είναι ένα. Γι' αυτό δεν το λέω. Είναι ένα λογοπαίγνιο, εν πάση περιπτώσει, βασιζόμενο στην αγγλική λέξη ηχό, echo.
Λοιπόν, εμείς είμαστε οι Βενιαμίν εντός εισαγωγικών του φεστιβάλ, καθώς είμαστε η μπάντα η οποία μετράει με τα μπίας 2 χρόνια ηλικίας. Παρ' όλα αυτά, δόξα τω Θεώ, έχουμε καταφέρει με την καλή τύχη που μας συνοδεύει μέχρι στιγμής και κάποιες ικανότητες να μπούμε σε καλές μουσικές σκηνές της πόλης και της Βορείου Ελλάδος. Χθες τη Δευτέρα ξεκινήσαμε συνεργασία σαν support φανής με τους Μπλε, τους εκπληκτικούς Μπλε. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο συγκρότημα. Χαιρόμαστε πολύ που είμαστε εδώ. Έχουμε δει ότι γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά από τους ηθήνοντες και τους ιδιοκτήτες του μαγαζιού. Να πω κάτι πάνω. Μου επιτρέψεις να μιλάω στον Νικό, γιατί παιδιά εντάξει, τώρα είμαστε έτσι μια παρεούλα. Κανονικά, και δεν ξέρω να σου πω κάτι. Το σαβουάρ βίβ τη τηλεόραση λέει στο πληθυντικό. Ναι, αλλά ξέρεις τι, δεν μπορώ να εκφραστώ η ελεύθερα. Σου φημίζεται για τον νεανικό, για το φιλικό. Ακριβώς. Είναι και πιο αγιότητα. Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το κοριτσάκι, το όμορφο εδώ μπορεί, Αναστασία. Ναι. Τι δουλειά έχει μαζί σα, μπορείτε να πείτε. Έλατε. Την έχουν πάρει για να κρατήσει ισορροπίε. Δε τώρα, εντάξει. Δεν παλεύουμε αυτά από μόνοι μα. Δεν μπορώ να πω. Έχω προσπαθεί να τα βγάλω πέρα. Πίστεψε. Πώ βρέθηκε η κορίτσι μου ανάμεσα σε αυτού εδώ του κυρίου. Σμαντράχαλου, ε. Πώς βρέθηκα. Ναι, πώ βρέθηκε, μπορεί να μου πει. Κοίταξε, κάποια στιγμή ψάχναν να βρουν μια γυναικεία φωνή τα παιδιά μέσω κάποιων γνωστών κτλ. Εντάξει, το είχε φυσικά. Το έχει ναι, εντάξει, είχα ασχοληθεί και παλιότερα με τη μουσική κτλ. Οπότε απλά βρεθήκαμε κάποια στιγμή. Παιδιά, να πω κάτι καταρχήν ότι τραγουδάτε ελληνικά, έτσι. Ελληνικά, ξένα, βέβαια, τα δικά μας τραγούδια είναι ελληνικά. Στα live μας παντρεύουμε ελληνικό και ξένο. Μ' αρέσει όμως γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Ξέρετε, αυτή η ατάκα, ξέρετε πια σε ποια διαφήμιση υπήρχε παλιά. Θύμισε μου. Τη Ολυμπιακή Αεροπορία. Okay. Πετάτε μαζί μας γιατί μιλάμε την ίδια γλώσσα. Όχι, έχει βάσει αυτό που λέει. Πετυχημένο. Ναι. Μιλάμε πριν 30-35 χρόνια, έτσι. Όχι τώρα, μιλάμε για 35 χρόνια πριν. Μιλάμε την ίδια γλώσσα και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί ναι, μεν βλέπω νεανικά συγκροτήματα πολλές φορές, αλλά δεν τραγουδάνε καθόλου ελληνικά. Κοίταξε, είναι αποφάσεις. Είναι επιλογές των καθενών. Προσωπικά, επειδή τα ως τώρα τραγούδια τουλάχιστον της μπάντας τα έχω γράψει εγώ, εκφράζομαι, σκέφτομαι και αισθάνομαι ελληνικά. Ακριβώς. Είναι επόμενο και τα τραγούδια να αποτυπωθούν ελληνικά. Και η έμπνευση που έρχεται πάνω όσον αφορά να γράψει ένα τραγούδι νέο. Από βιώματα της προσωπικής σου ζωής, από τέτοια. Βιώματα, ενθουσιασμοί, απογοητεύσεις. Ερωτικές. Ναι, και ερωτικές. Και γενικότερα κάποιες κοινωνικές έτσι. Πιο πολύ έχουν ερωτικό ή κοινωνικό στίχο τα τραγούδια σου. Αυτά που θα παίξουμε σήμερα έχουν ερωτικό. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει αυτό. Πραγματικά μ' αρέσει. Άρα ευθύνονται οι γυναίκες. Ναι, φυσικά. Ενίοτε υπάρχουν. Ναι. Από πόσο χρόνο γράφεις μουσική? Γράφω από μικρός. Αλλά πήρα την απόφαση να τα μοιραστώ με τους υπόλοιπους πρόσφατα. Ναι, κοίταξε να σου πω τώρα. Τώρα 22-23. Από τα 14 να γράφει, να μετά στο σχολείο, ξέρεις. Αυτό είναι, κατευθείαν. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ξεκινήσουμε έτσι να τραγουδήσουμε ένα τραγουδάκι. Ναι, αυτό ακριβώς. Ας πούμε ένα τραγουδάκι μας που λέγεται Ένα Φιλί. Ωραίο στίχος. Έτσι ακριβώς. Και το συζητάμε, ναι, να το ακούσουμε βεβαίως. Πάμε, πάμε, παιδιά. Κι ας με στη σιωπή μια σου νότα γυρεύω κι ας μου λείπει.